της ημέρας. Σήμερα η πρακτική μας θα ξεκινήσει από τη στάση οκλαδών. Από την κορυφή λοιπόν του στρώματος, με τις κλίνες να τέρνονται κάθετες μεταξύ τους, τακτοποιούμε καλά τα καθιστικά οστά στοίχη και αφήνουμε τα χέρια να χαλαρώσουν πάνω στα γόνατά μας. Κλείνουμε τα μάτια και για λίγο συγκεντρωνόμαστε στην αναπνοή. Σιγά σιγά αρχίζω να μπαθαίνω τις εισπνοές μου και να μακραίνω τις εκπνοές μου. Κάθε φορά που εισπνέω μετράω στο 4. Κάθε φορά που εκπνέω μετράω στο 4 ή 6. Τελικά αφήνω το σώμα να διπλώσει μπροστά και πάνω από τα πόδια. Το κεφάλι χαλαρώνει προς τη γη. Επιστρέφω πίσω και πάνω από τη λεγάνη μου. Παίρνω τις παλάμες πίσω από αυτήν και σπρώχνω να ανοίξει το στήθος ψηλά. Το κεφάλι ελευθερώνεται προς τα πίσω. Μικρή στροφή για τον κορμό, αριστερό χέρι στο γόνατο και δεξί χέρι πίσω από την πλάτη μου, μακραίνω στην εισπνοή. Περιστρέφομαι πιο βαθιά εκπνέοντας. Προσθέσω κάμψη στη στροφή μου, περπατώ με το δεξί μου χέρι ακόμα πιο πίσω, λυγίζω το δεξί μου αγώνα και τεντώνω το αριστερό χέρι διαγώνια πάνω από το κεφάλι. Πιέζω με τη δεξιά μου παλάμη για να επιστρέψω και να αλλάξω τη στροφή. Δεξί χέρι στο γόνατο, αριστερό χέρι πίσω από τη λεκάνη μου. Στρίβω καλά στο πλάι, γυρνώντας το βλέμμα πίσω και πάνω από τον ώμο. Κάμψη με τη στροφή μαζί, περπατάω πίσω το αριστερό μου χέρι, λυγίζω τον αγώνα, φροντίζω η λεκάνη μου να μένει μπροστά και κάτω, δεξί χέρι διαγώνια πάνω από το κεφάλι και μακραίνω τη δεξιά μου πλευρά. Πιέζω και επιστρέφω. Περνάω τα πόδια μου από κάτω για το πλάι. Έχουμε στα 4 σημεία στήριξη, σε παλάμες και γόνατα. Ανοίγω το στήθος στην εισπνοή και κλείνω εκπνέοντας. Εισπνέω, ανοίγω. Εκπνέω και κλείνω. Και μια τελευταία φορά εισπνέω. Και έκπνεω. Θα ανοίξω το στήθος μου, θα κρατήσω τον αφαλό προς τα μέσα για να είναι ευθεία η σπονδυλική στήλη. Τεντώνω το δεξί μου πόδι πατώντας το πίσω στα δάχτυλα και τυλίγω το αριστερό μου χέρι γύρω από τη μέση. Σπρώχνω για να ανοίξει το στήθος μου προς τα αριστερά. Και τελικά ανοίγω το αριστερό μου χέρι ψηλά και το φέρνω και διαγώνια πάνω από το κεφάλι. Ξανά και στροφή. Και έκταση μήκος στην αριστερή πλευρά του σώματος. Η αριστερή μου παλάμη επιστρέφει, το δεξί γόνατο έρχεται δίπλα στο αριστερό και αλλάζω αριστερό πόδι πίσω στα δάχτυλα, δεξί χέρι γύρω από τη μέση μου, στρίβω πρώτα στο πλάι και δεξιά, κλώνω το χέρι μου ψηλά και το φέρνω διαγώνια πάνω το κεφάλι. Επιστρέφουν και οι δύο παλάμες στο στρώμα και τα δύο γόνατα μαζί. Πατάω στα δάχτυλα των ποδιών μου, ξεκολλάω αργά τα γόνατα και στέλνω τη λεκάνη μου πίσω και ψηλά στον πρώτο κάτω σκύλο, στέλνοντας εναλλάξεις, στέρνες μία-μία στη γη. Αφήνω και τη λεκάνη να κινηθεί δεξιά-αριστερά. Αφήνω και το κεφάλι να κάνει μικρές κινήσεις, χαλαρώνοντας τελείως τελικά ανάμεσα στα μπράτσα. Για να μείνω για 3 αναπνοές σταθερά. Και τελικά με μικρά βήματα των βελμάτων να βρεθώ στην κορυφή του στρωματός μου, ενώνοντας μεγάλα δάχτυλα, αστραγάλους και φτέρνες. Εισπνέω, ανοίγω στήθος. Εκπνέω, λυγίζω γόνατα και ελευθερώνω με πάνω στα πόδια. 2 φορές το ίδιο.
Εισπνέω μακραίνω στον ηλική στήλη, τεντώνω και τα πόδια μου. Εκπνέω, λυγίζω και χαλαρώνω τα πάντα προς τη γη. Τελευταία φορά, εισπνέω, ανοίγω, μακραίνω μπροστά. Και εκπνέοντας, λυγίζω και διπλώνω. Με λυγισμένα όπως είναι τα πόδια και στρογγυλή πλάτη, αρχίζω σπόμιλο, σπόμιλο με τελευταίο το κεφάλι. Να βρίσκω αργά την όρθια θέση του κορμού. Σούρια μασκάρι, εισπνέω με χέρια πλάι ψηλά. Εκπνέω από το πλάι αργά μέχρι κάτω στη δίπλωση. Δεξί πίσω, γόνατο στο στρώμα, ανοίγω στήθος, κοιτάζω ψηλά. Εκπνέω στο κάτω σκύλο, λεκάνη πίσω και πάνω. Εισπνέω στη θέση της ανίδας. Εκπνέω χαμηλώνοντας από γόνατα στήθος και σταγόνες στη γη. Κόμπρα εισπνέω μέσα τις παλάμες μου. Και κάτω σκύλος εκπνέω, λεκάνη ψηλά. Παραμένω για 4 αναπνέες. Το δεξί μας έρχεται μπροστά, το αριστερό γόνατο ακουμπάει στο έδαφος, εισπνέοντας ανοίγουμε στήθος και πλέμμα ψηλά. Εκπνέοντας κλείνουμε τα πάντα στην κορυφή του στρώματος. Ανεβαίνουμε με εισπνοή, χέρια ψηλά και πάνω το κεφάλι. Ελευθερώνουμε στην όρθια θέση. Εισπνέω χέρια πλάι ψηλά. Εκπνέω χέρια το πλάι μέχρι κάτω στη βαθιά δίπλωση. Αριστερό πίσω και γόνατο στο στρώμα. Χαμογελάω τη λεκάνη λίγο το θώρακα. Φεύγω ψηλά στο κάτω σκύλο με εκπνοή. Κυλάω εμπρός σε σανίδα, εισπνέω. Χαμηλώνω από γόνατα και στήθος στην εκπνοή. Γυριστράω μέσα τα χέρια μου στην κόμπρα εισπνέοντας και στέλνω τη λεκάνη πίσω και ψηλά στο κάτω σκύλο εκπνέοντας. Αριστερό μεγάλο βήμα μπροστά, πάω δεξί γόνατο εισπνέω. Κλείνω μπροστά και το δεξί, διπλώνομαι και εκπνέω. Ανεβαίνω όλο εισπνοή, χέρια ψηλά πάνω το κεφάλι. Ελευθερώνω στην κατάσταση. Εισπνέω χέρια πλάι και ψηλά. Εκπνέω το πλάι αργά μέχρι κάτω στην διπλώση. Μισή διπλώση μακραίνω μπροστά στην εισπνοή. Χέρια στο έδαφος και τα δύο μας πόδια πίσω στη θέση της ανίδας. Χαμηλώνουμε ξανά από μόνα τα στήθος στη μισή απόσταση. Πάνω σκύλος η κόμπρα εισπνοή και κάτω σκύλος η εκπνοή. Στην επόμενη εισπνοή θα ανοίξουμε το δεξί μας πόδι πάνω, πίσω και πλάι. Αφήνω τη λεκάνη μου να ανοίξει προς τα δεξιά. Χαμηλώνω το δεξιό μου να έχει το ίδιο ύψος με τον αριστερό μου. Εκεί που βρέθηκε το πόδι θα το τεντώσω ψηλά και έχω έτσι ξανά και στροφή και έκταση μήκος στη δεξιά πλευρά του σώματος. Και ένα μεγάλο βήμα τελικά θα φέρει το πόδι μου μπροστά και ανάμεσα στα χέρια. Πίσω μου φτέρνα θα πατήσει προς τα μέσα. Μένω με το δεξί μου χέρι στο έδαφος ή με το δεξί μου αγώνα στο μυρό. Και τεντώνω το αριστερό χέρι διαγώνια πάνω από το κεφάλι. Στην επόμενη εκπνοή θα μεταφερθώ στο πίσω μου πόδι, το οποίο θα λυγίσει, θα γυρίσει και φτέρνα του λίγο προς τα μέσα και θα χαμηλώσω μέσα στο αριστερό ισχύο, πιέζοντας τις παλάμες μπροστά από το στήθος σε ναμαστέ. Τελικά, επιστρέφω τελείως στο πίσω μέρος του στρώματος, ακουμπώ το δεξί γόνατο στο στρώμα, ανοίγω το στήθος, κοιτάζω ψηλά στην εισπνοή και τεντώνω το αριστερό μου πόδι για να μακρύνω επάνω του εκπνέοντας. Λυγίζω το αριστερό μου πόδι, τεντώνω το πίσω μου πόδι σηκώνοντας ψηλά το γόνατο και όπως περίπου στην αρχή τεντώνω το δεξί χέρι στο πάτωμα, το αριστερό έρχεται γύρω από τη μέση, στρίβω καλά στο πλάι. Το αριστερό χέρι έρχεται διαγώνια πάνω από το κεφάλι.
κυκλικά και τα δύο μας χέρια έρχονται στο στρώμα και τα δύο μας πόδια πίσω και χαμηλώνουμε από γόνατα στήθους ή στη μισή απόσταση. Πάνω σκύλωση πνοή μέσα της παλάμη και κάτω σκύλωση πνοή με τα ανεψηλά. Και κάπως έτσι έχουμε βρεθεί στην πίσω πλευρά του στρώματος και να συνεχίσουμε με το αριστερό μας πόδι. Αριστερό λοιπόν πάνω, πίσω και πλάι. Τώρα ψηλά το αριστερό μου, μακραίνω μέχρι τα δάχτυλά του. Θέλω το πόδι να πατήσει μπροστά, ανάμεσα στα χέρια. Η πίσω μου φτέρει να πατάει προς τα μέσα και με τον αγώνα πάνω στο μυρό ή με το χέρι έξω από το πέλμα μου, τσέξει χέρι διαγώνια πάνω από το κεφάλι, στην πλέινη γωνία. Στην επόμενη εκπνοή, μεταφέρομαι στο πίσω μου πόδι, λυγίζοντας το γόνατο και στέλνοντας τη φτέρνα λίγο προς τα μέσα. Σκαντάσανα λοιπόν στο δεξί. Παλάμε στο στρώμα και γυρίζουμε τελικά στην προσθενή πλευρά του στρώματος, να ακουμπήσουμε το αριστερό γόνατο και να τεντώσουμε το δεξί μακραίνοντας πάνω από το δεξί μας μυρό. Σπνέω λίγο στήθος, εκπνέοντας διπλώνουμε. Λυγίζω ξανά το δεξί, τεντώνω τελείως το αριστερό, τεντωμένο το αριστερό μου χέρι και το δεξί έρχεται γύρω από τη μέση. Στροφή καλή στο πλάι και έπειτα το χέρι διαγώνια πάνω από το κεφάλι μας. Στροφή και έκταση. Και τα δύο μας χέρια έρχονται στο στρώμα και τα δύο μας πόδια πίσω για τη βινιάσα μας ή κατευθείαν στον κάτω σκύλο. Τελικά, ακουμπάμε τα γόνατα στο στρώμα και στέλνουμε τη λεκάνη μας πίσω στη στάση του παιδιού. Από τη στάση του παιδιού θα τραβήξω τις παλάμες μου πίσω και κοντά στα γόνατά μου και θα αρχίσω να ρολάρω προς την κορυφή της κεφαλής, από το μέτωπο προς αυτή, μέχρι ο φιένος μου να βρεθεί κάθετος με τη γη. Τα χέρια με την κορυφή της κεφαλής μου σχηματίζουν ένα ίσο σκελές τρίγωνο και ο πύχης μου το μπράτσο είναι κάθετα μεταξύ τους και στις δύο πλευρές. Μπορώ να μείνω σε αυτή τη θέση και να επαναλάβω μάλιστα μερικές φορές από την είσοδο στην τελική της θέση. Αν είμαι πιο εκκαιωμένος με τις ανεστραμμένες τάσεις, θα σταθεροποιήσω τη βάση μου, θα μείνω στην κορυφή της κεφαλής με τους ώμους πολύ μακριά από τον αυχένα και πατώντας τα δάχτυλα των ποδιών θα στείλω τη λεκάνη μου ψηλά, περπατώντας με τα πόδια όσο μπορώ κοντά στα χέρια. Και σήμερα θα περπατήσω και με τα δύο μου πόδια όσο πιο δεξιά μπορώ. Και έπειτα περνώντας από το κέντρο όσο πιο αριστερά μπορώ. Χωρίς να αλλάξει καθόλου, μα καθόλου σχήμα ο άνω κορμός μου και χωρίς να πέσει καθόλου βάρος στον αυχένα. Θα επιστρέψω στο κέντρο. Θα αφήσω τα γόνατα στη γη και θα ξεκουραστώ πίσω στη στάση του παιδιού. Και ερχόμαστε τελικά πίσω. Θα δώσουμε τα πόδια μας μπροστά να τα ελευθερώσουμε. Και κρατώντας πίσω τους μυρούς, να καμπουλιάσουμε μέχρι να βρεθούμε στην ίδια θέση. Πατάμε τα πέλματα κοντά στη λεκάνη. Και πιέζοντας τα πέλματα στη γη, ανεβάζουμε τη λεκάνη μας ψηλά και κρύβουμε καλά τους ώμους κάτω από το σώμα. Πλέκουμε δάχτυλα χεριών και μένουμε για μερικές αναπνοές. Να μακρύνουμε τον αυχένα, να ανοίξουμε τον θώρακα. Ελευθερώνω τις παλάμες μου και αρχίζω να κατεβαίνω από πάνω προς τα κάτω, μέχρι τελικά να ακουμπήσει όλη η σπονδυλική στήλη στη γη. Παίρνω τα γόνατα κοντά, σταυρώνω το δεξί μου γόνατο πάνω από το αριστερό και ανοίγω τα χέρια μου στο πλάι στο σχήμα του κάτω. Αφήνω όπως είναι πλεγμένα τα πόδια να πέσουν και τα δύο δεξιά. Γυρίζω το κεφάλι μου αριστερά, χαλαρώνοντας και κλείνοντας τα μάτια.
πόδια επιστρέφουν στο κέντρο και αλλάζω πλέξιμο αριστερό πάνω από το δεξί. Και αφήνω και τα δύο πόδια να πέσουν αριστερά. Γυρίζω δεξιά το κεφάλι και κλείνω τα μάτια ξανά. Επιστρέφουμε στο κέντρο. Έχουμε μια ωραία μεγάλη αγκαλιά τον εαυτό μας. Και ελευθερώνουμε τα πάντα στην Σάβασα. Θα δεν δώσω τα χέρια μου μακριά και πίσω το κεφάλι, τα πόδια μου μακριά μπροστά σαν μόλις να ξύπνησα. Θα πάρω μια ωραία μεγάλη αγκαλιά τον εαυτό μου και θα γυρίσω με όλο το σώμα στο πλάι, κρατώντας για λίγο ακόμα τα μάτια μου κλειστά. Πιέζομαι τη δεξιά παλάμη μπροστά από το πρόσωπο και επιστρέφω σε μια άνετη καθιστή θέση. Θα παρατηρήσω το σώμα μου τώρα, στα διάφορα σημεία του. Και τελικά θα ενώσω τις παλάμες μου μπροστά από το στήθος και θα αφήσω το κεφάλι να γύρει προς τα χέρια. Να είμαστε.